και θα δώσουμε την καλησπέρα μας στον κύριο Δημήτρη Καραμαλή, που είναι υπεύθυνος των Ακαδημιών. Τι κάνετε, κύριε Καραμαλή, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, πολύ καλά. Πάντοτε το λέω κάθε φορά που συνομιλούμε, είτε γενικά ασχολούμαστε με τις Ακαδημίες, ότι ειδικά φέτος και πέρσι, αλλά και φέτος, που είναι δύσκολα χρόνια για τον ποδοσφαιρικό Άρη, είναι πολύ σημαντικό το κομμάτι των Ακαδημιών να μπορεί όσο το δυνατόν να λειτουργεί καλά, όπως το λειτουργείτε εσείς το τμήμα, να βγαίνουν παιδιά και να κρατάτε όσο το δυνατόν σε δύσκολα ποδοσφαιρικά χρόνια για τον Άρη ψηλά την κεντρινό-μαύρη σημαία. Καταρχήν, σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Η αλήθεια είναι ότι έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια από πέρσι, μαζί με τον συνεργάτη τον κύριο Αλεξιάδη. Έχουμε κάνει μια μεγάλη προσπάθεια και αρχίζουν τώρα και φαίνονται τα αποτελέσματα στις ακαδημίες. Και εγώ είμαι πολύ χαρούμενος που, ας το πω, ότι το όνειρό μου γίνει πραγματικότητα, γιατί πάντα ήθελα να φτάσω στις ακαδημίες σε αυτό το στάδιο. Ναι. Πιστεύετε δηλαδή ότι ξεκινώντας από πέρσι έχετε φτάσει πλέον σε ένα επίπεδο που μπορούμε να πούμε ότι τα πράγματα είναι καλά και ότι σε επίπεδο οργάνωσης, σε επίπεδο στελέχωσης από το προσωπικό από τους προπονητές, ότι είμαστε δηλαδή σε ένα επίπεδο που είμαστε ok για το brand name που είναι Άρης, ή πιστεύετε ότι πρέπει να γίνουν και άλλα πράγματα στην πορεία? Κοιτάξτε, από θέμα οργάνωσης και από υλικοτεχνικό υλικό, από τεχνικό υλικό που είναι οι προπονητές, πιστεύω ότι είμαστε στο ανώτερο σημείο που θα μπορούσε να είναι αυτή τη στιγμή μια ακαδημία με το όνομα Άρης. Από εκεί και πέρα, η μόνη έλλειψη που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι ο αριθμός των παιδιών. Ναι. Αυτό είναι το μόνο δύσκολο, ας πούμε, που θέλουμε να το ξεπεράσουμε. Αλλά βλέπω ότι μετά από την προσπάθεια που έχει γίνει, ότι καθημερινά έρχονται συνεχώς καινούργια παιδιά από άλλες ακαδημίες, γνωρίζοντας και ακούγοντας πόσο καλή δουλειά γίνεται αυτή τη στιγμή στον Άρη. Δηλαδή, κύριε Καραμαλή, έχετε διαπιστώσει ότι προφανώς λόγω των όσων έχουν συμβεί στο ποδόσφαιρο του Άρη, έχουν απαξιωθεί δηλαδή τα προηγούμενα χρόνια οι ακαδημίες. Είχαν απομακρύνει πολλά παιδιά. Οι γονείς δηλαδή επέλεγαν να τα πάρουν τα παιδιά τους ή να μην τα γράψουν στον Άρη και να τα γράψουν αλλού. Έχει επηρεάσει πολύ μεγάλο βαθμό η θέση που έχει αυτή τη στιγμή μεγάλη ομάδα. Εμείς όμως προσπαθούμε παρόλα αυτά να κάνουμε το σωστό και να φτάσουμε τις ακαδημίες στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Ναι. Εντάξει, αυτά νομίζω ότι είναι και το πόσο έχουν αλλάξει τα πράγματα. Η οργάνωση, η υλικοτεχνική υποδομή, όπως μας είπατε, αυτά κυρίως αυτούς τους κύκλους που αφορούν παιδιά και γονείς, κυκλοφορούν και από στόμα σε στόμα, από γονέα σε γονέα, από παιδί σε παιδί. Να, εγώ είμαι στον Άρη, τα πράγματα άλλαξαν. Προφανώς γίνεται και κάπως έτσι. Το θετικό είναι αυτό, ότι γίνεται διαφήμιση στόμα με στόμα, όπως είπατε και εσείς. Και είναι αυτό που με χαροποιεί κιόλας και που με ανταμείβει σε όλη αυτή τη δουλειά που κάνουμε από πέρσι. Και σας ανταμείβουν προφανώς και κάποιες επιτυχίες που καταγράφουν οι ομάδες, οι μικρές. Και όταν αναφερόμαστε στις ακαδημίες, αναφερόμαστε από την ΚΑΠΑ 15 και κάτω, έτσι δεν είναι? Για να μην τα μπερδεύουμε κιόλας. Εγώ αυτή τη στιγμή έχω από τους 2001, από τον Παμπίνι δηλαδή, μέχρι και τους 2001. Τα οποία όλα τα τμήματα είναι πολύ καλά. Είναι στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας στο πρωτάθλημα που κάνει η Εψινή στην πόλη. Και συναγωνιζόμαστε, δηλαδή, ακαδημίες όπως π.χ. του ΠΑΟΚ, που εντάξει, λόγω και οικονομικής καταστάσης. Εκεί είναι... έχουν πέσει αρκετά λεφτά. Ναι. Μπράβο, έχουν πέσει αρκετά λεφτά. Παρ' όλα αυτά, όμως, εμείς με τα λίγα, αλλά με σωστή οργάνωση και με πολλή δουλειά, έχουμε φτάσει στο επίπεδο του ΠΑΟΚ. Και έχετε καταφέρει και με τα γήπεδα φέτος να... Ναι, πρέπει να σημειώσουμε ότι είμαστε πλέον η μοναδική ακαδημία που έχουμε γήπεδο χόρτο, που προπονούνται όλα τα τμήματα εκεί, κάτι πολύ βασικό για τα παιδιά, να μαθαίνουν δηλαδή, γιατί το ποδόσφαιρο παίζεται στο χόρτο, έτσι δεν παίζεται σε πλαστικό γήπεδο. Να μαθαίνουν, πλαστικό είναι να παίξουμε εμείς 5x5, να παίξουμε μαζευτούμε, να περάσουμε την ώρα μας κανένα βράδυ. Μπράβο. Και εκτός αυτού είναι και για τα παιδιά καλό και για τα πόδια τους, για τα γόνατά τους, να μην επιβαρύνονται. Ναι, για να μην έχουμε και τραυματισμούς. Έχετε δίκιο, γιατί και αυτές είναι ευαίσθητες ηλικίες και μπορεί να αποτελέσει αποτρεπτικό παράγοντα ένα σοβαρό τραυματισμό σε μικρή ηλικία. Ναι, και είναι και πολύ μεγάλη διαφορά να παίζεις μπάλα στο χόρτο από το να παίζεις στο πλαστικό. Έτσι είναι πολύ διαφορετική η συμπεριφορά του παίχτη όταν παίζεις στο πλαστικό ή στο χόρτο. Καλά, ναι, από το πώς γκελάρει μπάλα, από το πώς το πάρεις, από το πώς πασάρεις. Είναι... Από τη δυσκολία του τρεξίματος και όλα ναι, αυτά. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο και είναι πολύ σημαντικό που μας λέτε ότι υπάρχει ένα γήπεδο με χορτάρι στο οποίο προπονούνται οι ομάδες και μαθαίνουν αυτά που πρέπει να μαθαίνουν στο σωστό τόπο. Πείτε μας κάτι, έχετε προγραμματίσει την παρουσία σας σε κάποια τουρνουά
αυτές τις μέρες, γιατί πάντοτε το Πάσχα, τις γιορτές συνήθως, λίγο πριν, λίγο μετά, επειδή υπάρχουν και διακοπές στα σχολεία, γίνονται κάποια τουρνουά. Ναι, γίνονται όντως το Πάσχα. Εμείς παρόλα αυτά όλη τη χρονιά, με τη βοήθεια του τεχνικού μας διευθυντή του κ. Παπαδόπουλου, που θα τους κάνει πολύ καλή δουλειά, όχι μόνο τώρα το Πάσχα, αλλά και τον προηγούμενο καιρό πηγαίνουμε σε διάφορα τουρνουά, όπως τώρα τελευταία την προηγούμενη εβδομάδα ήμασταν στην Έδεσα, είχε διοργανώσει εκεί πέρα ένα τουρνουά ο Σαπουτζής, ο παλιός παίχτης που έπαιξε πέρασε και από τον Άρη, ήμασταν εκεί πέρα και τώρα το Πάσχα θα πάμε δύο τμήματα στα Τρίκαλα, 3-4 και 5 του μηνός, και θα πάμε και στο μεγάλο τουρνουά της Αθήνας, το οποίο είναι 4, 5, 6, 7 και 8 του μηνός, και θα πάνε τα μεγάλα τα τμήματα το 2001 και το 2003. Ναι. Θα πάνε ομάδες δηλαδή K15 και K13 του Άρη στην Αθήνα. Έτσι ακριβώς. Στο οποίο αυτό το τουρνουά θα έρθουν οι μεγάλες ομάδες όπως η Manchester City, η Παρτιζάν, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, Ατρόμητος, Πανιόνιος, Dortmund. Δηλαδή θα έρθουν μεγάλα σωματεία από το εξωτερικό. Πρέπει να είναι πολύ σπουδαίο το τουρνουά αυτό, έτσι όπως ακούγεται, οι ομάδες μόνο είναι, που μας αναφέρατε. Θα είναι πολύ σπουδαίο και καλά να το ακούσει και ο κόσμος, ότι θα υπάρχει και τηλεοπτική κάλυψη από την ΟΒΑ. Α, μάλιστα. Και είναι η πρώτη φορά που οι ακαδημίες του Άρη συμμετέχουν σε ένα τόσο μεγάλο τουρνουά. Μπράβο, είναι πολύ ενδιαφέρον και φαντάζομαι πώς θα αισθάνονται τα παιδιά. Δεν βλέπουν την ώρα να πάνε να παίξουν σε αυτό το τουρνουά. Ναι. Εντάξει, αποκομίζει φοβερές εμπειρίες τώρα να είσαι παιδί που παίζει την ΚΑΠΑ 15 ή ΚΑΠΑ 13 του Άρη και να συναντάς. Και να είσαι αντιμέτωπος με τόσο μεγάλες ομάδες είναι όντως κάτι πολύ όμορφο και αποκτάνε και εμπειρία. Μάλιστα. Θα γίνει στην Αθήνα το τουρνουά αυτό? Ναι, θα γίνει στην Αθήνα αυτό. Και υπάρχει, θα πάμε και σε ένα άλλο τουρνουά, μια και αναφερόμαστε στο τουρνουά, και θα πάμε τα μικρότερα τμήματα τα 2005 και τα 2006 στη Βουλγαρία. Σε αυτό το τουρνουά είχαμε πάρει και πέρσι μέρος. Είχαμε βγει και στο τουρνουά, είχαμε πάρει και το κύπελο. Όπου και εκεί πέρα έχει πολύ καλές ομάδες, έχει πολύ καλά γήπεδα. Και μέσα από αυτό θα αποκτήσουν εμπειρία και οι μικρότεροι. Πώς βλέπετε γενικά έτσι που παρακολουθείτε, δεν είστε βέβαια προπονητής, δεν είστε τεχνικός. Εκεί από ΚΑΠΑ 15, από τα πιο μεγάλα τμήματα, υπάρχει υλικό από το οποίο θα αντλήσει η επόμενη ομάδα, ΚΑΠΑ 17, ΚΑΠΑ 19 με το καλό του χρόνου? Υπάρχουν δηλαδή παιδιά τα οποία έχουν προοπτικές? Θεωρώ με το λίγο που παρακολουθώ τις ομάδες, γιατί ό,τι καταλαβαίνετε δεν υπάρχει χρόνος, γιατί τα τμήματα που έχουμε είναι πάρα πολλά. Ναι. Αλλά παρόλα αυτά παρακολουθούμε κάποιους αγώνες με τον τεχνικό διευθυντή, με τον κύριο Παπαδόπουλο και με τον κύριο Αλεξιάδη. Θεωρώ ότι υπάρχουν ταλέντα και ότι θα ανεβούν στην μεγάλη ομάδα κάποια παιδιά. Χωρίς να το ξέρω με σιγουριά, με τα δικά μου μάτια πάντα μιλάω και με αυτό που γνωρίζω εγώ. Ναι. Και μακάρι βέβαια, νομίζω το εύχεστε κι εσείς και θα βοηθήσει και το δικό σας το έργο να υπάρξει από το καλοκαίρι και μια σοβαρή κατάσταση και μια σοβαρή οργάνωση και στις άλλες ομάδες, τις πιο πάνω, το κατόφλι δηλαδή της πρώτης ομάδας. Θα είναι ευχής έργο να γίνει αυτό που λέτε. Όλοι το ευχόμαστε, όλοι οι Αριανοί αυτό ευχόμαστε. Μακάρι να ανέβει και η ομάδα, να μπει στη θέση που της αρμόζει. Και αυτό θα έχει και αντίκτυπο φυσικά και στις ακαδημίες. Να ευχηθούμε καλή συνέχεια, καλή επιτυχία στα τουρνουά για τα παιδιά, για τους μικρούς αθλητές του Άρη και ό,τι καλύτερο, και είμαστε εδώ για να το προβάλλουμε όποτε μας δίνεται η δυνατότητα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά, γεια σας.